Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι Σμπλερ και αυτό θα είναι ακόμα ένα βίντεο Brawl Stars. Θα δείτε παιδιά λοιπόν τώρα τι θα γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά τώρα μου δίνει για το Trophy League που τελείωσε, τα Star Points. Αυτό ήθελα παιδιά να κάνω τώρα. Μαζεύουμε λοιπόν Star Points. 800, όπα, μισό λεπτάκι, ναι. 1000, 1500, 2000. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πήραμε πάρα πολλά Star Points, κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Σε όλα τα και εδώ να κάνω λίγο παιδιά του Νότι Σέρβι, γιατί συνέχεια μου κάνετε invites εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα πάμε να ανοίξουμε ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πέρα λοιπόν πάμε στο. Μισό να χαμηλώσω παιδιά λίγο, γιατί κατάλαβα το δυνάμωσα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παιδιά εδώ πέρα να δούμε στο. Πούντο. Στο inbox. Να δούμε παιδιά εδώ πέρα το προηγούμενο Trophy League πήρα 2550 και εδώ πέρα πήρα 2650, ωραία, πήρα παιδιά 100 παραπάνω. Δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Πάμε να πάρουμε παιδιά τα new events. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε το token doubler εδώ πέρα. Και πάμε να πάρουμε και ένα δώρο που μας έχει free Brawly Days Day 3 token doubler, πάμε να το πάρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα παιδιά μας έχει Zombie B, την οποία δεν ξέρω αν θα την πάρουμε, θα δούμε. Τώρα παιδιά, μισό λεπτάκι να βάλω λίγο με το by most trophies, όπα, μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε παιδιά 2-3 ματσάκια, θα ανοίξουμε κάποια boxes που έχω κρατήσει. Τώρα μισό να δω λίγο ποιο είναι το showdown, double trouble. Α, οκ, okay, αυτό παιδιά είναι καλό για Dynamite κατά τη γνώμη, οπότε θα πάρω Dynamite. Πούντος. Νάτος. Εγώ παιδιά και πάρω 8 Dynamite, αλλά δεν θέλω να τον πάω. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο ματσάκι μας. Ωραία. Ξεκινήσαμε. Οπα εδώ. Καταλάβω σκόλισα παιδιά λίγο. Εδώ παιδιά στανάρουμε τον Bull. Και μένει παιδιά με 781 ζωή. Αυτό δεν το πιστεύω. Εδώ, μισό λεπτά, γιατί είναι μια σέλη η οποία έχει πολλά. Και θέλω να ξεπηρεθώ για λιγάκι. Παιδιά, δεν ξέχασα καθόλου damage δυστυχώς. Όπα εδώ πέρα, αυτός ο spike μου χάνει πάρα πολύ damage. Εδώ νομίζω έχει πάει ο Bull. Ναι. Εδώ θα του ρίξουμε μια super. Εδώ, παιδιά, ας το έξω κατά λάθος. Ωραία, το σκοτώσαμε, πάρα πολύ ωραία. Είναι παιδιά πολύ ύψο κίνδυνο εδώ πέρα που είμαι, εντάξει, το ξέρω. Έχω. Έχασα πάρα πολύ damage γενικότερα, παρά λίγο να μην σκοτώσει αυτό ο spike εκεί πέρα. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ πέρα νομίζω είναι μια μάξη, όχι. Όχι, μήπως είναι εδώ από κάτω. Γιατί είδα παιδιά μια μάξη, να σα πω την αλήθεια. Όπα εδώ, μας ξέφνιασε ένα. Όπα παιδιά! Πάρα πολύ ωραία παιδιά, σκοτώσαμε έναν έναν Carl, δεν το περίμενα παιδιά καθόλου δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό το stun που έκανα. Έκανα ό,τι aim να σας πω την αλήθεια, εδώ πέρα είναι μια πάμε με 11 power cubes. Εδώ παιδιά παραλίγο να σκοτώσουμε, δεν πειράζει όμως. Είχε παιδιά 9 power cubes, δεν μπορούσα να τις κάνω κάτι, 11 βασικά. Πάμε να παίξουμε και λέμε με Dynamite. Επίσης, πολλοί μου έχετε πει ότι λέω συνέχεια παιδιά στα βίντεο μου. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Προχωράμε. Εδώ πέρα είναι ένας Brock, ο οποίος μάλλον θα μας κάνει παιδιά το δεύτερο gadget, οπότε φεύγω από εδώ. Οπα εδώ, στόχισα λιγάκι το. Εδώ είναι και μια σέλη, οπα. Παιδιά εδώ τη στάναρα τη σέλη, όμως έχασα. Δεν πειράζει και τόσο να πω την αλήθεια, εντάξει. Θα παίξουμε κι άλλες 2-3 εκεί πίστες να, με Dynamic, να πάμε και μια Brawl Ball θα δούμε. Εδώ είναι μια Νίτα, η οποία μάλλον θα την κάνουμε stunt, θα δούμε. Μάλλον δεν θα έρθει σε εμάς, οπότε.
Η Νάνη δεν έρχεται σε εμάς. Α, όχι. Εδώ το δάναμε και έχει πάρα πολύ λίγη ζωή. Αυτή η Νάνη έχει πάρα πολύ λίγη ζωή, αλλά δεν τη σκοτώσαμε. Αυτό έχει και στο stand, οπότε στο gadget εννοώ. Εδώ έχω φορτώσει super, περιμένω να έρθει κάποιος να το κάνω το super μου. Βέβαια τώρα ως Dynamax δεν του κάνω και πολύ damage, άμα είχα κάποιο, άμα είχα το demolition, το δεύτερο star power του θα είχα ένα περισσότερο. Δεν πειράζει. Εδώ θα χαμηλώσω πάλι λίγο γιατί νομίζω ακούγεται πολύ. Πέντε, εντάξει, εδώ θα περιμένουμε λιγάκι παιδιά, Dynamax δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εδώ πέρα δεν είναι κανείς πρώτα γιατί... Εδώ η Νάνη αυτή σκότωσε την την B, η οποία ήταν εδώ, εντάξει, και εμείς τους χάσαμε αρκετό damage, αλλά τη σκότωσε η Νάνη. Δεν πειράζει όμως. Αυτή η Νάνη είχε 9 πάρκους βέβαια, είναι πολύ 11 τώρα, είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, οπότε δεν θα πάμε κοντά της. Θα τρίχνουμε από εδώ. Εδώ μας κάνει πάρα πολύ damage η Νάνη. Οπα εδώ, ας το έξω σούπερ, παιδιά, κατάλαβα, το ρίξα. Εδώ τη θα αναράμε την ήττα, αλλά μάλλον θα τη σκοτώσουν, αν λογικό είναι. Εντάξει, δεν μας νοιάζει, παιδιά, το υπόλοιπο, εντάξει. Εντάξει, εξτρόπαια. Τώρα λέω να αλλάξουμε κάποιον μπρόλερ, να πάρουμε κάποιον άλλο. Λέω να πάρουμε... τώρα για αυτό το map, καλή πιστεύω είναι ρόζα, οπότε θα πάρουμε ρόζα. Με πρώτο θα πάρω εννοείται, το δεύτερο δεν μου άρεσε και τόσο πολύ, το έχω δοκιμάσει βέβαια, αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Έχω παιδιά αρκετά μποξάκια να ανοίξω, οπότε θα πάω να ανοίξω μποξάκια. Εδώ πέρα είναι και ένας Λίον από δίπλα μας. Λοιπόν. Εδώ σκοτώσαμε έναν Λίον, εντάξει, του είχε χάσει και ο Μόρτς πολύ damage, οπότε γι' αυτό. Εδώ είναι ένας Μπροκ ο οποίος παράει power cubes, με την αλήθεια, να το σκοτώσαμε μόλις. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ θα σκοτωθούμε μάλλον. Τόσο να πατήσουμε γκάζι και χιλάρουμε λίγο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία χιλάραμε, εδώ. Εδώ θα είναι ένας Γκέλ με star power. Εδώ έκανα κατά λάθος το aim, παιδιά. Γενικότερα, πολύ συχνά κάνω το aim, δεν ξέρω γιατί, αλλά... Εδώ δεν προλάβαμε το Mortis, πάει μακριά. Φεύγει, έχω... Εδώ μας έστειξε το Gale πίσω, θα μπορούσαμε να την είχαμε σκοτώσει. Κάνει ντάμα το, οπότε φεύγουμε. Εδώ χάσαμε, εντάξει, δεν ξέρω γιατί παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Οι ρόζες είναι πάρα πολύ καλές αυτό το map κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πάρει άλλα 16, εντάξει θέλουμε άλλα λίγα για να πάρουμε στο επόμενο tier. Λέω να πάρω παιδιά Colt με δεύτερο gadget. Πιστεύω είναι πολύ καλός, έχω κάνει πολλά, πολύ καλά wins με αυτό το, σε αυτό το map βασικά. Οπότε εδώ πέρα ξεκινάμε. Αυτό το μέρος εντάξει είναι σχετικά καλό γιατί μπορώ να κάνω kill αν είναι κάποιος από πάνω, να είναι ένας Gale, οπότε... Είναι ένας Γκέιλ εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εντάξει. Και εδώ τον νικήσαμε με 99 ζωή, δεν ξέρω πώς μας έχει σκάσει τόσο damage. Λογικά επειδή κάνω το aiming, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό συχνά. Εδώ είναι και ένα Σάντι, εντάξει. Για όσους παιδιά δεν ξέρετε, υπενθυμίζω είναι ο Σάντι, δεν είναι η Σάντι.
και το γράφει και στο gadget του, άμα δείτε όσοι ξέρετε καλά αγγλικά, λέει heals himself, λέει restores his health, όχι her health, οπότε καταλαβαίνετε νομίζω. Εδώ στο έξερ super, αλλά τουλάχιστον πήρα αυτά τα 3 power cubes εδώ πέρα, 9 power cubes. Αυτό πιστεύω, παιδιά, είναι αρκετό για να νικήσουμε. Θα δείξει όμως, ποτέ δεν μπορούμε να περιμένουμε τη νίκη. Δεν έχω, ειδικά τώρα δεν έχω Colt μαξαρισμένο, δηλαδή τον έχω power 7 για να καταλάβετε. Θα περιμένω λίγο εδώ. Είναι 4 brawlers, δεν ξέρω που είναι οι άλλοι. Τους ψάχνω. Κάπου προς τα πάνω θα είναι, να είναι ένα surge. Ας το έξω εγώ, ας το έχω συνέχεια. Εδώ κάπως την χτύψα την μπαμ. Το σκότωσα και το surge. Εδώ, ας το έξω στο gadget και χάσαμε. Δεν καταλαβαίνω πως χάσαμε από μια πάμπ που είχε ένα power cube. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ λογικά θα έρθει ο boss εμάς, ναι. Οπότε θα το ρίξουμε ένα gadget. Εδώ μας βαράει, αλλά εδώ πατάμε το gadget να του ρίξουμε μία. Να δούμε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μας κάνει και τίποτα. Δεν μπορεί να μας κάνει και τίποτα εξάλλου. Κάνουμε λίγο aim εδώ πέρα να του ρίξουμε. Εδώ ας το έχουμε την στην Ems. Λέω να τρίξω ένα gadget πάλι, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να ξοδέψω κι άλλο gadget χωρίς λόγο, δεν ξέρω. Εδώ λέω, δεν μπορώ, παιδιά, να τις πέτει εδώ καθόλου, οπότε λέω να κάνω ένα gadget. Εδώ χάνω, οπότε δεν μπορούσα, παιδιά, να κάνω κάτι, εντάξει. Είπα να πατήσω τον gadget, αλλά δεν μπορούσα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να ανοίξουμε τα μποξάκια, αφού λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά, βλέπετε. Πρώτα brawl box εννοείται, ως συνήθως. Μετά πάμε τα 3 big boxes εδώ πέρα, εντάξει, δεν πιστεύω να τυχώ κάτι. Είχα τύχει πριν λίγες μέρες, βλέπετε το star power της Jessie, οπότε ξέρετε, όταν παίρνουμε κάτι, οι πιθανότητες μας λιγοστεύουν, γενικότερα σε οτιδήποτε. Εντάξει, 3 τίποτα. Όπα, παιδιά, κάτι έχει! Αναβοσβήνει, πάμε να δούμε τι θα έχει. Ναι, παιδιά! Το δεύτερο gadget του Brock, παιδιά, αυτό το gadget είναι OP, είναι το πιο OP gadget. Και το τύχαμε, δεν το πιστεύω, παιδιά, αυτό. Πάμε να βγάλω μια screenshot. Οπα, εδώ κατά λάθος, παιδιά, το πάτησα, συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε, παιδιά, το επόμενο big box. Περιμένουμε να μας πει εδώ πέρα. Tap tap, μπράβο, ωραία. Τίποτα, εντάξει. Επόμενο big box, εδώ. Πάμε. Κάτι τυχαίνουμε, παιδιά, και εδώ δεν το πιστεύω. Μπορεί να κάποιο star power. Ναι, παιδιά, είναι το δεύτερο gadget της Νίτα, βασικά. Δεν ήταν star power. Δεν είναι και τόσο καλό, αλλά οκ, θα το δεχτώ. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί έχουμε και 50 power points. Λέω να τα βάλω στη σέλη. Θέλω να τη μαξέρω πάρα πολύ τη σέλη, παιδιά. Ωραία. Και έχουμε και ένα mega box, το οποίο πήγαμε, παιδιά, 19.000 τρόπαια, αλλά δεν το πήρα βίντεο. Δεν είχα χρόνο να το πάρω πριν τελειώσει η season. Πάμε, παιδιά, να το πάρουμε λοιπόν. Τα ξέρετε νομίζω, αν έχει 6 items έχω κάτι, έχουμε κάτι. Αν έχει 5 δεν έχει τίποτα, αν έχει 7 έχει 2, αν έχει 8 έχει 3 πράγματα μέσα. Εντάξει, τα ξέρετε νομίζω, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι, έχουμε τύχει 2 πράγματα. 6, παιδιά, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, παιδιά, η τύχη μου δεν το πιστεύω πόσο τυχερός είμαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα έχει.
Μπορεί να είναι κάποιο gadget, δηλαδή αυτό πιστεύω ότι θα είναι. Ναι, παιδιά, όχι, βασικά είναι το δεύτερο gadget, δεύτερο star power της Jessie. Οκ. Okay. Τι είχαμε τρία πράγματα αυτό, παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεύτερο star power της Jessie, να το. Δεύτερο gadget της Nita εδώ πέρα, βλέπετε. Και τι είχαμε και το δεύτερο gadget του Brock, το οποίο προφανώς θα το κάνω select. Πάρα πολύ ωραίο, οπότε παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να γράψετε ένα comment και φυσικά να κάνετε μια εγγραφή όσο δεν έχετε κάνει. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.